Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλημέρα. Ανάλογα πότε σας βλέπει τα βίντεό σας. Εγώ πάντα τα ανεβάζω γύρω στις 10 η ώρα το βράδυ, κάποιες φορές λίγο και λίγο αργότερα, 10:30-11. Παρ' όλα αυτά, εσείς μπορείτε να τα βλέπετε όποτε γουστάρετε εσείς. Είμαστε εδώ σε ένα ακόμα επεισόδιο του City Skylines. Πάμε να δούμε τι έχουμε να δούμε. Βλέπουμε εδώ, φτιάχνουμε την περιοχή, μια καινούργια περιοχή. Βάζουμε τικ και σε αυτά εδώ που χρειαζόμαστε για αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή. Πάνω κάτω είναι τα ίδια παρόμοια με αυτά που βάζουμε σε όλες τις περιοχές. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν μερικές φορές που σε κάποιες περιοχές επιτρέπω κάποια πράγματα που δεν επιτρέπω σε άλλες. Τώρα εδώ πάμε να το διακοσμήσουμε λίγο. Πάμε να βάλουμε μερικά περιπολικά. Πλέον η αστυνομία έχει περάσει σε άλλο επίπεδο. Μετά τα γεγονότα πλέον είναι πολύ πιο αυστηρή από ό,τι ήταν. Δεν ήταν μόνο το φαίνεστε που ήταν κάποτε. Πλέον έχει και εξουσία. Να βάλουμε εδώ και κάποια ασθενοφόρα. Περιοριστικά θα βάλουμε αργότερα. Έτσι νομίζω 3 ασθενοφόρα, 4 είναι κομπλέ. Μην το παρακάνουμε κιόλας. Να τα περιοριστικά που έλεγα πριν. Να βάλουμε ορισμένα εδώ έτσι. Να βάλω και κάποια ελικόπτερα. Ναι, θα βάλω και ένα ελικόπτερο. Τι τσάντα τα πήραμε. Να βάλω κι άλλο ένα εδώ. Νομίζω είμαστε κομπλέ. 2 ελικόπτερα εδώ, ό,τι πρέπει. Να βάλω κι άλλο ένα εδώ, για να μπορεί να σταθμεύσει. Κι άλλο ένα εδώ. Έτσι, για να είναι πιο ρεαλιστικό. Να βάλω εδώ και μερικές μπάρες, καθώς θα είναι και κάποιες μέρες που δεν θα δουλεύουν εδώ τα νυχτερινά κέντρα. Θα αποφασίσουμε, μια φορά τη βδομάδα θα είναι τελείως κλειστά, να έχουν και αυτοί το ρεπό τους. Να θες να βγεις βρε παιδί μου και να μην μπορείς εκείνη τη μέρα. Okay. Και εδώ να κλείσουμε το ίδιο με 2 μπάρες. Έτσι, νομίζω ότι θα είναι ωραία αυτή η περιοχή. Ελπίζω να τους αρέσει. Είναι όλα μαζεμένα, νοικοκυρεμένα. Να βάλουμε και μερικά ταξί εδώ. Έτσι, κομπλέ. Να βάλουμε και εδώ. Εντάξει, όλα αυτά είναι για να φαίνεται ωραίο το μέρος. Για τίποτα άλλο. Βάλαμε και εκεί. Νομίζω 3 πιάτσες είχαμε. Κάπου εκεί. Τώρα ψάχνω να δω. Μήπως έχω κάπου αλλού. Βάζω μερικά ακόμα περιπολικά. Στην αρχή είπα ότι θα βάλω πιο λίγα περιπολικά. Αλλά μετά το ξανασκέφτηκα. Και λέω, δεν πειράζει. Βάλε σε κάθε γωνία εισόδου, εξόδου και μερικά έτσι σκόρπια διάμεσα. Δεν πειράζει. Καλά είναι. Βάζω και εδώ. Νομίζω το έχω παρακάνει με τα περιπολικά. Αλλά φανταστείτε ότι εδώ θα είναι μια περιοχή που θα βγαίνουν και θα πίνουν. Οπότε η αστυνομία κάθε άλλο θα πρέπει να είναι εδώ. Και έρχομαι εδώ να βάλω μια καινούρια μονάδα που δεν έχουμε ξαναβάλει. Είναι αυτή η μονάδα με τις μηχανές. Ιδιάς, ας πούμε. Κάτι τέτοιο. Να βάλω αρκετές εδώ. 3, 4, 5 μονάδες. Από 2-3 μηχανές η κάθε μονάδα. Και αυτά να είναι λίγο πιο άμεσα. Να τα περιπολικά. Τώρα δεν ξέρω αν θα το κάνω στην υπόλοιπη χώρα. Ίσως να μην το κάνω, να το κάνω μόνο εδώ. Θα δούμε τώρα. Βάζω και μερικές ταμπέλες που λένε καλώς ήρθατε. Να θα βάλω και άλλη μία εδώ. Να βάλω και μερικά ελικόπτερα.
ένα στην ουσία ήθελα να βάλω εκεί, τα υπόλοιπα τα είχα βάλει πριν. Να βάλω και μερικές γίγαντο οθόνες που θα γράφουν, που εμφανίζεται ο κάθε τραγουδιστή και μερικές τέτοιες πληροφορίες. Είναι γεμάτο πλέον το μέρος από νυχτερινά κέντρα. Εδώ θα το βάλω πάνω στη γέφυρα. Ναι, γιατί όχι. Να βάλω άλλη μία εδώ. Να βάλω μία εδώ, δεν ξέρω αν θα φαίνεται εκεί. Οκ, όμως. Και άλλη μία εδώ που θα βγαίνεις για την εθνική. Οκ. Πάμε εδώ να βάλουμε μερικά ακόμα σπίτια, εδώ που έχουμε χώρο. Σπίτια. Στην ουσία σαν γραφεία θα είναι. Είναι γραφεία των επιχειρήσεων που ασχολούνται με αυτόν τον κλάδο. Ίσως να είναι και κάποια ξενοδοχεία. Ας τα κάνουν ό,τι θέλουν, ας δείξει. Εμείς απλά τα βάζουμε. Και ελπίζουμε να χτιστούν. Έτσι εδώ βάζω διάφορα, δεν θέλω να είναι όλα τα ίδια. Κοιτάω βέβαια και τι χώρο έχω, για εδώ να πω την αλήθεια τι θα βάλω. Οπότε ναι, ανάλογα και τον χώρο που έχω, επιλέγω. Εδώ βάζω μερικές πισίνες. Γιατί όχι, να μην έχει και πισίνες. Εδώ βάλα ένα ψηλό κτίριο και μερικά πιο χαμηλά δίπλα του, έτσι για να φαίνεται πιο ωραίο. Να βάλω και εδώ και άλλες πισίνες. Ναι, γιατί όχι. Ουσιαστικά είναι κλαμπάκι με πισίνα. Ναι, θα βάλω και άλλα δύο εδώ και είμαστε ωραίοι. Και εδώ θα βάλω κάτι σαν καντίνες. Ούτε ξέρω τι μπορεί να είναι αυτά. Είναι δίπλα στην εθνική, οπότε δεν θέλω να βάλω κάτι τέτοια. Να μην βάλω πολύ ψηλά κτίρια. Να βάλω έτσι πιο χαμηλά εδώ. Θέλω να γεμίσω όλη αυτή τη σειρά, να μην πηγαίνει ανεκμετάλλευτη. Ψάχνω να βρω κάποιο ακόμα μικρό κτίριο. Εντάξει, θα βάλω αυτό, δεν είναι και τόσο μικρό, αλλά οκ, δεν είναι και ουρανοξύστης. Θέλω να βάλω... Θα βάλω αυτό, ποιο να βάλω. Θα βάλω αυτό. Κανονικά για να μην ψάχνω πρέπει να βάλω το ίδιο ακριβώς δίπλα του, αλλά οκ, δεν πειράζει, θα βάλω κάτι τέτοιο. Ωραία, να βάλω έναν ουρανοξύστη από την ένα τη μεριά. Να σβήσω εδώ μερικά δέντρα για να βάλω έναν ακόμα. Εδώ θα βάλω ένα πολύ πιο μικρό δίπλα του, οκ. Το ίδιο να κάνω και εδώ δίπλα. Εδώ δεν πειράζει, έβαλα τρία ίδια. Δεν θα μου πούνε και τίποτα. Εδώ να δούμε τι άλλο μπορούμε να βάλουμε. Αφήνουμε λίγο το χρόνο να περάσει για να δούμε να χτίζονται τα κτίρια. Θα βλέπουμε σιγά σιγά τι χτίζονται. Θα μπορούσα να το είχα βάλει και πολύ πιο γρήγορα. Παρ' όλα αυτά θέλω να δω πως χτίζονται σιγά σιγά. Για την ώρα είναι ωραία. Βλέπουμε στο βάθος περνάει και το τρένο. Και ελπίζω αυτή η περιοχή να γεμίσει με κόσμο. Θα το δούμε στην πορεία να γεμίζει με κόσμο, γιατί την ώρα βλέπουμε τα κτίρια που χτίζονται. Όμως, το παιχνίδι θα το αφήσω κάπου εδώ, αυτή τη συνέχεια. Τα υπόλοιπα σε άλλο βίντεο, σε άλλο δεκάλεπτο. Μέχρι τότε τι έχετε να κάνετε? Έχετε να κάνετε μερικά πολύ μικρά πράγματα. Για αρχή πατήστε like αν σας άρεσε το βίντεο. Μετά γράφετε κάποιο σχόλιο από κάτω. Πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται πρώτοι ειδοποιήσεις. Μοιράστε το βίντεο σε φίλους και σελίδες με παρόμοιο περιεχόμενο και τρέλα για αυτό το παιχνίδι. Γίνετε συνδρομητές στο κανάλι μου, αν το έχετε κάνει ήδη. Ή άμα σκέφτεστε να γίνετε συνδρομητές, μην το σκέφτεστε πλέον καθόλου. Απλά γίνετε. Και στο επόμενο επεισόδιο, είτε αυτού του παιχνιδιού είτε κάποιου άλλου, καλά να περνάτε. Γεια χαρά.
We'll be right back.